Πότε εφαρμόζονται οι μη χειρουργικές θεραπείες και ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους? Οι μη χειρουργικές θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν σε δύο κατηγορίες ασθενών. Στους ανθρώπους, καταρχάς, οι οποίοι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, γιατί είναι εξίσου σημαντικό να διατηρήσουν τα υπάρχοντα μαλλιά, τα υπάρχοντα τριχοθυλάκια από την τριχόπτωση, αλλά και σε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, ανδρών και γυναικών ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται σε πρώιμα στάδια τριχόπτωσης, τους απασχολεί η τριχόπτωση, έχουν παρατηρήσει λόγω υποχικότητας, λόγω στρες, λόγω διατροφής τριχόπτωση και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ακόμα σε θέση, δεν είναι υποψήφοι για μεταμόσχευση μαλλιών, έχουν όμως κάθε συμφέρον, κάθε ενδιαφέρον να κάνουν μια τοπική αγωγή για να βοηθήσουν τα μαλλιά τους. Οι θεραπείες, οι συντηρητικές που λέμε, οι μη χειρουργικές, είναι αποτελεσματικές. Και η κύρια αποτελεσματικότητά τους εστιάζεται στην επιβράδυνση ή και αναστολή της τριχόπτωσης. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρήσουμε ακόμη και αύξηση της τριχοφίας. Όχι όμως γιατί έγινε κάτι μαγικό και από το πουθενά προέκυψαν νέα τριχοθυλάκια, αλλά γιατί διεγέρθηκαν κάποια υπάρχοντα τριχοθυλάκια τα οποία ήταν εκφυλισμένα ή κοιμόμενα όπως τα λέμε. Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα σε όλες τις συντηρητικές θεραπείες. Δυστυχώς είναι αποτελεσματικές μόνο για όσο διάστημα εφαρμόζονται. Η απότομη διακοπή τους, όπως έχει δείξει η ιατρική έρευνα, ισοδυναμεί μετά από περίπου 15 ημέρες με μη λήψη της θεραπείας, σαν να μην έχει γίνει κάτι στο παρελθόν.